Ρε Μάκη, τι δώρο θα πάρεις στη Βίκη τα Χριστούγεννα? Ξέρω εγώ μόνο κάτι πρακτικό. Καμιά από αυτές τις παρκετέζες που διαφημίζουν ή καμιά ξυριστική μηχανή για τα ποδαράκια. Ωραίο δώρο. Είναι δώρο αυτό για τα Χριστούγεννα, ρε. Εγώ θα πάρω το ίδιο άρωμα σε όλες τις επόμενες. Για να μην μπερδεύω. Συνεχίστε, δεν θέλω να εκνευριστώ μέρα που είναι. Ε, παιδιά, έχει δίκιο τώρα. Αυτά τα δώρα, τι τα θέλαμε. Εμείς μικροί θυμάμαι, λέγαμε τα κάλαντα, μας δίνανε ένα σίκο, ένα μανταρίν και λέγαμε και ευχαριστώ. Τελικά τις γιορτές τις χαλάσαν τα παιδιά. Ναι, δεν έχεις παιδιά, γι' αυτό το λες αυτό. Ναι, εσύ που έχεις πέντε, τι κατάλαβες? Και μία η Ελένη 6 και μία η Πεθερά 7. Πάει ο προϋπολογισμός. Ρε Σπυρό, τι δώρο θα πάρει στην Πεθερά, μα αυτή θα σου πάρει οπωσδήποτε. Ε, τι δώρο να την πάρω, ξέρω εγώ, τι δώρο να πάρω. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Το πολύ πολύ να πάρω αυτή την ξυριστική μηχανή που είπε ο Μάκης. Να ξυρίσει το μουστάκι της. Ή να της πάρω ένα φήματρο. Όχι, θα της πάρω ένα μπαστούνι. Κάτσε κάποια δουλειά, ρε. Ενθουσιάστηκε. Δεν έχουμε ιδέα πώς να συμπεριφερθούμε στις γυναίκες. Θέλουμε να κάνουμε τους αφέντες και είμαστε και μεγάλοι ψεύτες. Ναι, έλα αγάπη μου. Πού να είμαι, μωρέ, στο συνεργείο είμαι. Έχω μπλέξει, άστα. Έχει φέρει ένα φιλαράκι το αυτοκίνητό του, να του φτιάξει το φανάρι και το θέλει για τις γιορτές. Ναι, έχω μπλέξει, άστα. Ναι. Θα αργήσω. Καλά, Μάκη. Εντάξει. Πιέσε αυτή την πύρα και γύρνα σπίτι, γιατί ο Μίτσος ξέχασε τα κλειδιά του και εγώ είμαι έξω. Κατάλαβες? Βίκη! Κοίταξε να δεις, Βίκη. Θα έρθω σπίτι όποτε γουστάρω εγώ. Και ας περιμένει ο μικρός, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει? Και να βάλεις το φαγητό στα μικροκύματα να είναι ζεστό μόλις έρθω. Άντε, μπράβο! Άμα δεν πατήσεις πόδι, δεν γίνεται τίποτα. Φέρω μια μπύρα, ρε Φώτη. Τι μας μαλώνεις, Συγγνώμη, ρε Σπύρο, παρασύρθηκα. Ναι.